Σαμαράς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο ίδιος. Δεν βρέθηκε κοινή λύση, δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει νέα συνάντηση και ελπίζω, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να το ξανασκεφτούν ώστε το παιδί του να μπορέσει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Είπε ότι ο Γιώργος Ρωμανός είπε ότι ο γιος του, ο Νίκος, θα συνεχίσει την απεργία πείνας. Δεν γνωρίζει αν θα ξεκινήσει απεργία δίψας, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Νίκος Ρωμανός. Και τον είδαμε εδώ πέρα να βγαίνει. Για να τον ακούσουμε, Γιώργο. Για να ανεβάσουμε τον Νίκο, λίγο να ακούσουμε τι είπε στους δημοσιογράφους. Λίγο, κατεβάστε κάτω. Ήσυχα, θα σας πω αυτό που είναι να σας πω. Λοιπόν, μίλησα με τον Πρωθυπουργό. Βρισκόταν εκεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Δεν έχω πάρει μια. Δεν βρέθηκε μια λύση μέχρι στιγμής στο πρόβλημα. Νομίζω θα το ξανασυζητήσουν και εύχομαι να βρουν μια λύση. Εσείς τι ζητήσατε, ακριβώς, τι είπατε σήμερα? Εγώ ζητάω να γίνει δεκτό το αίτημα του παιδιού μου και επίσης από πλευράς ανθρώπινης, εγώ μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή σαν πατέρας, να καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας του? Το παιδί μου θα συνεχίσει. Το παιδί μου θα συνεχίσει και έχω να σας πω επίσης ότι και ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ξέρει που βρίσκεται το δίκαιο. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας του γιου σας, κύριε Ρωμανέ? Είναι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κρίσιμη φάση. Όπως περνάνε οι μέρες, οι ώρες και οι μέρες, αυξάνεται και η πιθανότητα ενός θανάτου, με ό,τι θα συνεπάγεται αυτό για την κυβέρνηση, κατά κύριο λόγο για την κυβέρνηση. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι